Πόσο σε νιώθω άνθρωπε, απολύτως. Η μάνα yeah, με την κεκαυμένη τελευταία της σικμάδα σου δίδει αγκαλιά. Όπως η ξεριζωμένη καρδιά της μάνας που φωνάζει «Χτύπησε παιδί μου» στο γιο που σκοντάφτει. Την κρατάει η απόδειξη σε σακωμένο σατανά. Βλέπετε το καταπονημένο σαρκίον Έλληνα πυροσβέστη που έγιρε να κοιμηθεί πάνω ρησίματος φωτιάς. Πάνω στη στάχτη η μάνα γέα σε απευθεία επαφή καταπραίνει, ανακουφίζει, αναζωογονεί τη δροσερή αγκαλιά του Μορφέα. Ουδής νιώθει αν δεν έφτασε στα έσχα τα αντοχής, εάν δεν έγειρε στην αγκαλιά αυτής της γης. Ένας ολιγόλεπτος ύπνος που παιδί ένιωσα και τον ίδιο ποτέ. Τέ βρει ξαναβρήκα ήλιο με ήλιο το λιπόσταρκο. Σχεδόν άειλο σώμα μου ν να γκάζε τον απλώνισε σε αλόνια. Παραλληλεπίπεδα κάτω στον καυτό ήλιο μαύρο σταφίδα. Το γκιανομένα καρπό. Ατέλειωτη σωρίστα φιλονέφθαναν και έπρεπε να τους στρώσουμε πάνω στο πειρακτωμένο πλαστικό. Όταν ο ήλιος έλειωνε μέταλα στο κοκκινόχωμα, ανάμεσα στους τύφνους που τους ξερίζωναν ως δηλητηριώδη, ως ζυζάνια, με πήρε μοναδικό ύπνος της ζωής μου. Η επαφή με τη μάναγια. Yeah αλλά ως φαίνεται ή είναι ή δε την γνώρισαν ποτέ όσοι επιμένουν στις ξαπλώστρες. Και το κίνημα ανθεί και οι θύνοντες τάχα ακολουθούν. Βέβαια βολεύονται γιατί ο κόσμος ξεχνά ότι δίδει ενίκιο με τον ενφιά, ξεχνά που 12% κάθε μήνα επάνω τα τρόφιμα ξεχνά τόσα άλλα. Το δουλειστάν αυτό το χείριστο των τριτοκοσμικών το ξαναλέω, από εποχής ιδρύσεως κράτους τα ίδια συνέβαιναν. Ποτέ δεν γνωρίσαμε και δεν συνεχάριμε έναν σύμβουλο επικρατείας, τόλμησε με τα δύο δεκαετίες, με δικά του χρήματα να γκρεμίσει αφαίρετο εφόσον είχε στα χέρια του την απόφαση. Οι δημοί κάνουν τα στραβά μάτια, δίδουν για 15 τετραγωνικά μέτρα και οι άλλοι καταλαμβάνουν 300. Έρευνα τη ερεύνης, παλαιότερα, με εότ, ετά, τη φυγατρική του και άλλα την που η έκρυβαν οι δήμαρχοι το χειμέριο κύμα και όλο οι ξαπλώστρες μέσα στη θάλασσα πια. Να τρέχω ιστορικά, βλέπω πως με δύο στρατιωτικές κυβερνήσεις υπάρχουν θετικά, αλλά το 70 ξεγελάστηκαν και άφησαν ελεύθερες βιομηχανίες, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αρκεί να αφήνουν διάδρομο. Ποιο διάδρομο? Έχουν καταπατηθεί τα πάντα και κορεσμένη περιοχή από το 87 ακούγαμε ως δημοσιογράφη και τώρα το ελληνικό που περιμέναμε όλοι να δούμε το πνεύμονα της Αττικής τι θα δούμε με γαθήρια και φιλέτα των απλίστων ιδιωτική χρήσεως η παραλία που ακούστηκε το 41ο Λεωφόρο Αθηνών Σουνίου ω Λαγωνίση σημειώθηκαν εδώ και 150 χρόνια τα πίθανα και μοναδικά. Εμπιστεύει στα μάτια σου. Με επιστρώσει σε γυαλού, σε προβλήτε, πλατφόρμε, τυχοποιίε αντιστηρήξεω, απόκριμνων ακτών, κλιμακοστάσια. Τι ό,τι θέλει, συναφές. Κύπη, παρτέρια, όλα χ. Ο πρώτος παραβάτης το κράτος, γι' αυτό και οι λύποι, πάνω το ακολουθούν. Έλεγχος υπάρχει, νόμινα εφαρμόζονται, υπάρχουν, όχι στο δουλιστάν. Αυτό το κράτος δεν είναι ασκηβέτο ούτε στον έντυράμα που φυλάκισε που προσπαθεί να μην λάβει ούτε το θόκο του ο εκλεγής μπελέρης της ομογένειας. Γιατί για τα φιλέτα των απλίστων, των παραλιών της χιμάρας. Τις μήνες φυλακισμένος, τα πέρατα του κόσμου το έχουν μάθει, κουνήσου Μητσοτάκη διαβήματα και άλλα πιέσει από Ευρωπαϊκή Ένωση, τροπολογία Ευρωκοινοβουλίου. Τι να πρωτοσκεφτώ. Δεν καταλαβαίνει ο έντυραμα, αλλά ο Μητσοτάκης που ευρίσκεται. Μαζεύει ακαταπαύστος και τα επιτοκίζει τα οφειλόμενα από ανεμβολία τους και αν πεθάνουν. Όλα αυτά παραδίδονται ως οφειλόμενος στους κληρονόμους τους. Ναι, το είπαν στη συνάδελφο Βασουλάκη το πρωί, λες και δεν το γνωρίζαμε. Το 42% άλλωστε. Μην έχετε αντίρρηση για κρυμμένες ειδήσει, Αγγελί, και έγκυρη ενημέρωση. Ε, γράψου, κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.